Ensin päätetään Με vaan. οριακή πλειοψηφία, το Φινλανδικό Κοινοβούλιο πέρασε το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της μετανάστευσης στη χώρα από τα ανατολικά της σύνορα, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι υφίστανται υβριδικό πόλεμο από τη Ρωσία. Ο αμφιλεγόμενος νόμος προβλέπει ένα ιδιότυπο pushback, ότι δηλαδή οι συνοριακοί φρουροί μπορούν να μην επιτρέπουν την είσοδο και στην πραγματικότητα να διώχνουν μετανάστες, με εξαίρεση παιδιά, αναπήρους ή εξόχως ευπαθείς ομάδες. Με τον νόμο δίνεται η δυνατότητα επιτόπιας απόρριψης αίτησης ασύλου στη Μεθόριο. Tämä laki tavarautuu. Αυτός ο νόμος είναι η προετοιμασία την οποία η Φινλανδία ίσως αντιμετωπίσει ως στόχο υβριδικής επιρροής μέσω εργαλειοποίησης μεταναστών οι οποίοι ζητούν άσυλο. Ελπίζω να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο νόμος, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και το κάναμε εδώ σήμερα. Ο νόμος έχει ισχύει έναν χρόνο και εγκρίθηκε από 167 βουλευτές, το μίνιμουμ δηλαδή που απαιτείται στο Κοινοβούλιο. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι αντίκειται στο Φινλανδικό Σύνταγμα, στις ευρωπαϊκές αξίες και στις δεσμεύσεις προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων παγκοσμίως. Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Φλάχερτι, είχε εκφράσει ανησυχίες ήδη από το νομοσχέδιο και είχε ταχθεί κατά της υπερψήφισής του.